Ραστρίνπολη και ΑΕΛ δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη την παραμονή του στη Super League, αλλά με τα σημερινά δεδομένα η μάχη δείχνει να είναι μεταξύ Βέρεια, Ηρακλή και Λεβαδιακού, με δύο από τι τρει ομάδε να επιβιώνουν. Μπορούμε να δούμε μαζί το πρόγραμμα που περιμένει αυτέ τι τρει ανταγωνίστριε ομάδε μέχρι το φινάλε τη κανονική περίοδου τη Super League. Αρχίζοντα με τον Λεβαδιακό, ο οποίο έχει 18 βαθμού σήμερα. Αστέρα και ΑΕΛ που είναι ακριβώ. Πιο πάνω έχουν από 21, μία νίκη διαφορά δηλαδή. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός έχει εκτός έδρας Ξάνθη, Ιρακλή και πανιόνιο, Εντός έδρας Βέρια Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ισορροπία αριθμών τρία παιχνίδια στη Λεβαδιά, τρία παιχνίδια εκτός έδρας. Αλλά ειδικά τα δύο εντός έδρας είναι Uh, πολύ δύσκολα για την ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου. Από την άλλη, uh, ο Ηρακλή που έχει 16 βαθμού σήμερα, δύο βαθμού λιγότερου δηλαδή από τον Λεβαδιακό, uh, έχει δύο παιχνίδια στο Καφτανζόγλιο ενάντια σε Λεβαδιακό και Πανετολικό και τέσσερα εκτό έδρα. Uh, τα πρώτα δύο ακολουθούν αμέσω τώρα για του Κιανούλευκου uh, με Πλατανιά και Κέρκυρα. Επίση έχει να ταξιδέψει στα Γιάννηνα και στην uh, Τρίπολη η ομάδα τη uh, Θεσσαλονίκη. Σε ακόμη πιο δινή θέση. Uh, βρίσκεται η Βέρεια η οποία έχει uh, τρεις βαθμούς μία νίκη διαφορά δηλαδή λιγότερους από τον Ηρακλή uh, uh, έχει τρία μέσα τρία έξω εντός έδρας Κέρκυρα Πας Γιάννενα και Αστέρα Τρίπολης η βέρια εκτός έδρας Λεβαδιακό Πανετολικό και Ξάνθη uh, με τα σημερινά δεδομένα επαναλαμβάνω. Αυτό είναι το πρόγραμμα των τριών ομάδων που βρίσκονται στι τρει τελευταίε θέσει και δείχνουν να μάχονται για να εξασφαλίσουν την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Ηράκλης...